Και είπε τι άλλο μα είπε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίο μίλησε στην εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριο στον Α. Και φυσικά ο Μάρκο πάντα όταν μιλάει, δημιουργεί ένα θέμα συζήτηση, απαντά σε όλα τα αρνητικά σχόλια τα οποία ακούγονται τι τελευταίε μέρε και εκείνων. Αυτό. Παίρνει θέση, γιατί υπήρξε ένα σκετσάκι που είχε να κάνει με κάτι κατά τον ίδιο, ήταν λίγο σεξιστικό και κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν το έκρινε. Πάμε να το δούμε και μετά να το σχολιάσουμε. Λένε ότι δεν σας αποδέχονται οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Δεν ξέρω ποιοι το λένε και δεν ξέρω ποιοι είναι οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ποιοτικό μέτρο για να μετρήσει και να καθορίσει τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνω καμία προσπάθεια να με αποδεχτούν οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Εγώ αυτό που θέλω είναι να με αποδέχονται οι ποιοτικοί άνθρωποι. Και ευτυχώς για μένα όλα αυτά τα χρόνια καινούργιες γενιές μεγαλώνουν με τα αστεία μου, με τις παραστάσεις μου. Και ίσως αυτό είναι και που ενοχλεί, γιατί επηρεάζω τα παιδιά με τα μηνύματα που περνάω μέσα από τις παραστάσεις μου. Εγώ μέσα από τις παραστάσεις μου λέω τη γνώμη μου, που από ό,τι φαίνεται τελικά είναι και γνώμη πάρα πολλών χιλιάδων ανθρώπων, και νομίζω ήταν μια ευκαιρία αυτή να βγουν και να την εκφράσουν. Ο κόσμος φοβάται να μιλήσει, φοβάται να πει αυτό που αισθάνεται, φοβάται να δείξει αυτό που τον ευχαριστεί, που τον κάνει να περνάει καλά, να διασκεδάζει. Κύριε Σεφερλή, εσείς έχετε μονές? Καμία με κανέναν, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνεται για να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Εγώ κάνω τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξυπνάω το πρωί έχοντας βάλει στόχο να χτυπήσω κάποιον. Αυτό το κάνουν όλοι οι άλλοι με εμένα. Εγώ απλά κάθε φορά βγαίνω και αμήνομαι. Λένε ότι κοροϊδεύεται τον αίμο. Καταρχήν να αλλάξουμε λίγο τη λέξη, γιατί δεν είναι σωστή. Εσύ καλά την είπες, γιατί αυτό γράφουν όλοι, ότι κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύω κανένα, σατυρίζω. Έχει μεγάλη διαφορά η μία λέξη με την άλλη. Το τέλος το νούμερο αυτό για τα άτομα non-binary, είπα να έρθουν όλοι αυτοί που κάνουν κριτική να το δουν πρώτα, να δουν πώς καταπιάνομαι με το θέμα, τι ακριβώς λέω, και μετά να με κρίνουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τόσα χρόνια έχω σατηρήσει πάρα πολλούς πολιτικούς, τραγουδιστές, όποιος είναι στην επικαιρότητα για κάποιο λόγο, αυτό σατηρίζω. Δεν έχει βγει κανένας να πει το παραμικρό. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Όταν κάνω έναν ήρωα που έχει σχέση με την ομοφιλοφιλία, πέφτουν όλοι να με φάνε. Και πέφτουν όλοι να φάνε μόνο εμένα, γιατί είναι κάτι που δεν κάνω μόνο εγώ. Όσοι κάνουν κωμωδία, όσοι κάνουν σάτιρα, μέσα στους τύπους που κάνουν έχουν και έναν ομοφιλόφιλο. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η ομοφιλοφιλία, το πρόβλημα είναι ο Σεφερλής. Ενοχλεί ο Σεφερλής για όλα αυτά που λέει γενικότερα. Η σάτιρα δεν δυσφημεί, δεν συκοφαντεί. Η σάτιρα μεγεθύνει ένα στοιχείο για το οποίο κάποιος ξεχωρίζει. Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, γιατί λένε για τη σάτιρα, την οποία ούτε ξέρουν τι σημαίνει, ούτε έχουν διαβάσει ένα βιβλίο, ένα λεξικό, να δουν τι σημαίνει. Απλά έχουν άποψη όλοι για τη σάτιρα. Και το χειρότερο, μου υποδεικνύουν πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά. Μ' αρέσει όταν βλέπω τον Μάρκο Σεφερλή να δίνει συνεντεύξεις, να κάνει δηλώσεις, γιατί έχει το χρόνο διαφορετικά ενδεχομένως. Γιατί εδώ είδαμε ολοκληρωμένες τις απαντήσεις του και χορταστικές. Έχει το χρόνο να εκφράσει την άποψή του όπως εκείνος την αισθάνεται. Δεν ήταν ένα θυμικό, ένα βίντεο λίγο κάπως ενθερμό. Αυτό. Εδώ είναι, είχε η σκέψη του να το μιμήσει. Την καταλαβαίνεις, συμφωνείς, διαφωνείς, είναι οι απόψεις του. Και καταλαβαίνω αυτό που λέει, ότι δεν έχει να κάνει με το είδος σάτιρας που κάνω. Έχει να κάνει με το ότι κάθε χρονιά, επειδή στη σάτιρά μου βάζω μέσα κομμάτια, ήρωες, κάποιους ομοφιλόφιλους ή παίρνω αφορμή από κάποια τέτοια προσωπικότητα, ότι κάθε χρονιά νιώθω το ίδιο. Αλλά κάθε χρονιά κάνουμε την ίδια κουβέντα. Το κάνει πάντα, κάνει την ίδια κουβέντα. Κάθε φορά ίσως κάτι άλλο βγει στην επικαιρότητα που μπορεί να είναι παρεμφερές, αλλά ακουμπάει σε αυτά τα θέματα. Και η απορία του, η εύλογη, είναι «μα το κάνουν όλοι». Το κάνανε και άλλες επιθεωρήσεις, το κάνανε και άλλα θέατρα. Και για μένα το μεγαλύτερο επιχείρημά του είναι ότι η παράσταση ήδη παίζεται 4-5 μήνες. Γιατί ασχοληθήκαμε το Σεπτέμβριο. Μία μέρα ξαφνικά έγινε. Ξεκίνησαν εκπομπές. Ξεκίνησαν εκπομπές το Σεπτέμβριο. Γιατί πέρσι δεν είχαμε εκπομπές.
Και πέρσι ασχολιόντουσα με τον Μάικο. Γιατί σχολιάσαμε τον Νέμο το. Ο Νέμο βγήκε τον Μάιο. Το Μάιο δεν είχαμε εκπομπέ. Όχι, δεν βγήκε το Μάιο, παιδιά. Βγήκε το. Όχι, βγήκε το καλοκαίρι, θυμάμαι, γιατί όταν ήμασταν στον αέρα Summer School, είχε έρθει ο Μάρκο στην πρεμιέρα. Ήταν καλοκαίρι, καλοκαίρι. Δεν υπήρχαν εκπομπέ. Ναι, ήταν κατά καλό καιρό. Ναι, αλλά βέβαια, και πέρσι. Περάσανε δύο μισή μήνε. Στην παράστασή του πάλι θα ασχολούμαστε με το Σεφερλί. Γιατί συζητάγαμε πριν πέντε χρόνια ότι πήγε ο ίδιο ο Τρίφωνα, ψατήριζε τον Τρίφωνα, τι λέει για του κομμωτέ και είπε αυτό ο Μάρκο. Το πολύ σημαντικό, η σάτυρα μεγεθύνει κάτι, παιδιά. Όπως είχε σατυρίζει τους πολύ ψηλούς, τους πολύ κοντούς. Ο ίδιος αρχικά αυτό σαρκάζεται πιο πολύ. Λέει για την κοιλιά του, λέει για τη μούρη, λέει για τη γυναίκα του. Μόνος του τα κάνει. Η απάντηση σε αυτό πολλές φορές είναι από κόσμο ο οποίος είναι ομοφιλόφιλοι και έχουν δεχτεί bullying όλα τα χρόνια της ζωής τους. Σεβαστό αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη σάτυρα, τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό, ότι είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είναι πολύ πληγωμένες και έχουν ζήσει μες στο bullying, λένε ότι εμάς μας στεναχωρεί πολύ αυτό να το πούμε. Δεν είναι η πολιτική, για παράδειγμα, για κάποιοι άλλοι. Η απάντηση και του Μάρκου και διεθνώς είναι ότι με την σάτυρα τους βάζει στο χάρτη τη συζήτηση να. Μέσω της άτυρας, όχι να χλεβαστούν, αλλά να είναι ορατοί παραπάνω και να πούνε αυτό. Αλλά έχει το δικαίωμα κάποιος να πει ότι εμένα με προσβάλλει και νιώθω άβολα. Ότι ακούω κάποιες λέξεις που μέσα μου ταράζομαι και. Ναι, αυτό. Από αυτού γίνεται το θέμα. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να κρίνει και να πει τι θέλει. Στις δηλώσεις του, θέλω να μείνω. Αν άκουσα καλά, είπε ότι αυτή είναι η γνώμη μου και την υποστηρίζω και με ακολουθεί πολλοί κόσμο. Τελικά. Λέει τη γνώμη του σε αυτά που παρουσιάζει στη σκηνή ή σατυρίζει. Εγώ εκεί λίγο, νομίζω αυτά άκουσα. Είπε ότι. Αν κατάλαβα και εγώ καλά, ότι μέσα από την παράστασή μου. Οπότε, το είπε. Φέρει κάποια άποψη, δεν σατυρίζει. Η γνώμη είναι οι δικές του κοινωνικές παρατηρήσεις και πάνω σε αυτά τα οποία βλέπει κάθε μέρα και τα αριθμήματα που παίρνει από γύρω του. Τα βάζει μέσα του και τα βγάζει στην παράσταση. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Γιατί είναι και ο συγγραφέας. Λογικό, βέβαια. Γράφει τα πάντα. Οπότε η δική του ματιά είναι. Γι' αυτό λε, θα πάω στο τηλεφωνάδο, το Σεφερλί και. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα κείμενα δικά του είναι. Θα δεις, τελεία. Τι λες ότι σε. Πάντως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παιδιά, έχουμε δει και άλλες παραστάσεις και στο άλλο σας έχω δει εγώ επιθεωρήσεις που φύγουν τα ίδια ακριβώς θέματα με το Σεφερλί και ίσως και με πιο καυστική γλώσσα, αν θέλετε. Δεν είδα να ανηγηρωθούν, δεν είδα να συζητιούνται, δεν είδα να φαίνουν σε δύσκολη θέση πολύ γνωστούς συγγραφείς για τους οποίους θα δούμε μετέπειτα. Και το σχόλιο του Μάρκου, για ποιο λόγο. Δηλαδή, μας φταίει το κόκκινο πανί είναι ότι τα κάνει ο Σεφερλής. Το κόκκινο πανί είναι ότι ανεβάζει η Τούνη τη σημαία. Και επειδή βλέπει και εκείνος για αυτήν τη διάκριση στην κριτική. Αυτό είναι που τον ενοχλεί. Και αντιδράει. Και αυτό είναι που τον ενοχλεί. Αυτό είναι. Γιατί σου λέει, για όλα κάνετε τις πάπιες, δεν σας πειράζει τίποτα άλλο. Όλα είναι καλώς καμωμένα στη δουλειά όλων των άλλων ανθρώπων. Η δική μου σάτυρα είναι αυτή που σε πειράζει. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, παιδιά. Γιατί αν αυτό... ήταν ένα απαγορευτικό σε οποιοδήποτε τέτοιο θέμα μπορεί. Όντως να πληγώνει και να αφορά κάποιες κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να ισχύει για όλους. Που μπορεί όντως να έχουν υπάρξει αντιδράσεις όσο, αλλά πλέον εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί. Μόλις το κάνει ο Μάρκος. Εγώ πολλές φορές έχω δει. Έχω δει και σχόλια και διάφορα social, απλά στα social έτσι. Και οι εκπομπές δεν ασχολούνται. Μόλις το κάνει για παράδειγμα ο Μάρκος, επειδή ξέρουμε ότι ο Μάρκος πουλάει, θα το παίξουμε. Θα πει καλά. Ο Μάρκος αντιδράει. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό και απαντάει. Ο Μάρκος θέτει ολόσωστα και συγκεκριμένα με ονόματα, γιατί πέρσι στο Άλσο, στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, υπέγραφε επιθεώρηση και τώρα εκεί που αναφέρθηκα εγώ πριν έχει να κάνει με ένα μικρό σκέτς που έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου ούσα και η σεναριογράφος των απαράδεκτων και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη, έχει δίκιο, Οδυσσέα το έθεσες τέλεια. Ναι, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, δεν ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που είδαμε γκέι στο θέατρο. Ρόλο. Καλά και στις σειρές. Λέμε ότι δεν σχολιάζεται όλα. Απλά λέμε ότι να υπάρχει διάκριση. Να πάμε στο Σταύρο Παράβαση στις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, αυτό παράβαση. Λέει και ο Μάρκος. Αλλά λέμε ότι υπάρχει διάκριση στην κριτική και γι' αυτό αισθάνεται εκείνος ότι πια είναι στοχευμένο αυτό που συμβαίνει.